Και στα δύο αυτά σημαντικά θαύματα διαπιστώνεται η Θεία Πατροδυναμία του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Να δούμε πρώτα τους δύο τυφλούς. Άκουγαν από τους άλλους ανθρώπους για τα μεγάλα και εκπληκτικά θαύματα που έκανε ο Κύριος. Εκεί στην ίδια πόλη που έμειναν και οι δύο τυφλοί, ο Κύριος είχε θεραπεύσει το παραλυτικό για τον οποίο ακούσαμε την περασμένη Κυριακή. Στερεώθηκε λοιπόν μέσα τους η πίστη ότι ο Ιησούς είναι πράγματι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Γι' αυτό μόλις πληροφορήθηκαν ότι εκεί κοντά βρισκόταν ο μεγάλος θαυματουργός, παρά τη σωματική του τύφλωση μπήκαν μέσα στη συνοδεία του Κυρίου και άρχισαν να φωνάζουν δυνατά «Λυπήσου μας και θεράπευσέ μας, ένδοξη απόγονε του Δαβίδ». Ο Κύριος μετά από λίγο πήγε στο σπίτι όπου τον φιλοξενούσαν. Οι τυφλοί τον ακολουθούν και εκεί. Να τώρα στέκονται μπροστά του και επαναλαμβάνουν τη θερμή παράκλησή τους. Ο Κύριος για να δοκιμάσει την πίστη τους και για να δώσει την ευκαιρία και στους άλλους ανθρώπους να καταλάβουν πότε χαρίζει τις δωρεές του και πότε εισακούει τις προσευχές των ανθρώπων, ρωτά τους δύο τυφλούς, «Πιστεύετε ότι έχω τη δύναμη να κάνω αυτό που μου ζητάτε?» Με πολύ προθυμία οι τυφλοί απαντούν, «Ναι Κύριε, πιστεύουμε ότι είσαι παντοδύναμος και φιλάνθρωπος και ό,τι θέλεις έχεις τη δύναμη να το κάνεις». Και ο Κύριος τότε, ανταμείβοντας την πίστη τους, άγγιξε με τα δάχτυλά του τα μάτια των δύο τυφλών και τους είπε, «Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη που έχετε. Αφού πιστεύετε ότι έχω τη δύναμη να σας χαρίσω το φως των ματιών σας, αναβλέψτε». Και το θαύμα έγινε. Τα κλειστά και σκοτεινά ως τότε μάτια των τυφλών άνοιξαν. Φωτίστηκαν και ο πρώτος που είδαν ήταν ο φιλάνθρωπος ευεργέτης τους, ο στοργικός Κύριος. Ολόλαμπρος ο ήλιος της δικαιοσύνης φώτιζε τις ψυχές και τα σώματα των θεραπευμένων τυφλών. Μεγάλο το θαύμα, αλλά ο πατοδύναμος θαυματουργός δεν θέλει να γίνει γνωστό στα πλήθη. Γι' αυτό λέει στους δύο πρώην τυφλούς, «Προσέξτε, προσέξτε πολύ, κανείς να μην μάθει το θαύμα που σας έκανα». Τι ήθελε άραγε να μας διδάξει με αυτό ο αγαθός Κύριος? Ότι δεν πρέπει να επαινούμε τον εαυτό μας για τα καλά που κάνουμε και ακόμη να μην δεχόμαστε τους επαίνους των άλλων. Η ευγνωμοσύνη όμως των δύο τυφλών τους έκανε να μην εφαρμόσουν την εντολή του Κυρίου. Διέδωσαν το θαύμα σε όλη την περιφέρεια και διακήρυταν την ευσπλαχνία του ευεργέτη τους. Να δούμε τώρα και τον Κοφάλαλο. Ο άνθρωπος εκείνος δεν ήταν από φυσική ασθένεια Κοφάλαλος, αλλά πονηρό πνεύμα του έκλεισε την ακοή και του έδεσε τη γλώσσα, ώστε να μην μπορεί ούτε να ακούει, ούτε και να μιλάει. Ο Κύριος μόλις είδε το συμπαθή εκείνο άνθρωπο, προστάζει το δαιμόνιο να φύγει. Ο λόγος, ο παντοδύναμος λόγος του Κυρίου πραγματοποιήθηκε αμέσως. Το δαιμόνιο έφυγε και ο κοφός και άλλαλος άρχισε αμέσως να ακούει και να μιλάει. Αλλά τι θλιβερό πράγμα, ενώ τα πλήθη του λαού θαύμαζαν, χαίρονταν και δόξαζαν τον Θεό, οι άρχοντες του λαού λασφημούσαν και έλεγαν, «Με τη βοήθεια και τη συνεργασία του αρχηγού των δαιμονίων, διώχνει ο Ιησούς τα δαιμόνια από τους αρρώστους». Τι πόρωση, τι αφιστία, ποτέ δεν έγιναν τέτοια εξαίσια θαύματα στο Ισραηλιτικό έθνος, έλεγαν τα πλήθη. Οι διδάσκαλοι όμως και οι ηγέτες του λαού δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Αλλά τι με αυτό, ο Κύριος συνέχισε το σωτήριο έργο του. Περιόδευσε τις πόλεις και τα χωριά διδάσκοντας στις συναγωγές τα πλήθη του λαού και θεραπεύοντας οποιαδήποτε ασθένεια. Τι φοβερό πράγμα η απιστία των Φαρισαίων, να βλέπουν να γίνονται μπροστά τους τόσα θαύματα και όμως να τα αρνούνται.
να μην θέλουν να αναγνωρίσουν τον Κύριο ότι είναι ο παντοδύναμος εξουσιαστής και των πονηρών πνευμάτων και των στοιχείων της φύσεως. Ας προσέξουμε, αδελφοί, ας προσέξουμε, διότι και εμείς απολαμβάνουμε πλήθος εκδηλώσεων της πατρικής και στοργικής αγάπης του Θεού. Πολλές φορές και εμείς παρακαλούμε τον Θεό και μάλιστα με πολλή θερμότητα σε ώρα ανάγκης. Όταν όμως απολαύσουμε εκείνο που ζητούμε, ξεχνούμε τον φιλάνθρωπο ευεργέτη και νομίζουμε ότι με τη δική μας δίθεν δύναμη και ικανότητα το πετύχαμε. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ό,τι καλό και αν έχουμε, δώρο του Θεού είναι. Εκείνος μας σώζει από φανερούς και αφανείς κινδύνους και μας χαρίζει πλούσιες τις ευεργεσίες Του. Ας διαλαλούμε λοιπόν τις ευεργεσίες του Θεού με ευγνωμοσύνη και ας Τον ευχαριστούμε με την καρδιά μας. Ας αποδίδουμε πάντοτε τη δόξα και την ευχαριστία στον Θεό. Αμήν.